Πάμε τώρα και στον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ, ο κύριος Κουρσάρης είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κουρσάρη μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, μας είπε για τον τερματισμό των σχέδιων στήριξης, ακούσαμε και μια μεριά από τους ξενοδόχους και τους ξενοδοχοπαλλήλους. Τι έχετε να πείτε εσείς για τον τερματισμό των σχεδίων, το περιμένατε έτσι δεν είναι ή όχι? Σίγουρα εδώ και σχεδόν δύο μήνες άρχισαν και διαρρέαν πληροφορίες ότι τα σχέδια θα σταματούσαν. Σίγουρα κάποτε θα σταματούσαν, αυτό δεν το αφιβάλλουμε σε καμιά περίπτωση. Όμως κυρία αγαπητού, επιτρέψτε μου να πω ότι τα σχέδια αυτά στήριξαν την απασχόληση, στήριξαν τις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών, οι πολύ αδύνατες, οι πολύ ευάλωτες, ας τις ονομάσω και μη βιώσιμες επιχειρήσεις, εμείς τις υπολογίζουμε γύρω στο 10 με 12% έχουν κλείσει. Όμως παραμένει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες, και αυτό είναι το σημαντικότερο, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να είναι βιώσιμες. Δηλαδή μετά από 18 μήνες, μέσα σε τέτοια πανωλευθρία και τσουνάμι οικονομικών συνεπειών, κατάφεραν να επιβιώσουν. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν. Αντιμετωπίζουν όμως συσσωρευμένες υποχρεώσεις με μεγαλύτερη σίγουρα αυτήν των ενοικίων ή κάποιες υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Άρα εμείς θα βλέπαμε το εξής, ότι αφού αυτές οι επιχειρήσεις έχουν αποδείξει τη βιωσιμότητά τους, το ότι μπορούν να αντέξουν, τότε γιατί να μην υπήρξε μια περισσότερη, αν θέλετε, στοχοποίηση αυτών των επιχειρήσεων, ούτως ώστε αφού παρουσιάζουν και εξελεγμένους λογαριασμούς και η μείωση τους αντικειμενικά είναι εκεί, βρίσκεται σε σύγκριση πάντοτε με το 2019, να συνεχίσουν τα σχέδια μέχρι τέλος του χρόνου και να μην ξεχνούμε και ένα πολύ βασικό γεγονός. Η αφίξη των τουριστών είναι στο 35%. Άρα έχουμε ακόμα οικονομικές συνέπειες και επικρατεί και μια γενικότερη αβεβαιότητα στην αγορά και στο παζάρι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά τερματίζοντας τα σχέδια θα υπάρξουν συνέπειες αρνητικές. Αυτό επισημαίνετε. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να ήταν επαόριστον όλο αυτό. Πώς βλέπουμε το μέλλον, δηλαδή κάποιοι λένε ότι αυτό όλο θα αλλάξει γύρω στο 2022, το 2022, μέσα από το 2022. Πότε βλέπετε να αλλάζει αυτή η κατάσταση και που μας έφερε τα πάνω κάτω η πανδημία, είναι γεγονός, όχι μόνο σε εμάς, ανά το παγκόσμιο. Δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα της οικονομίας γενικότερα και μιλώ ευρύτερα όσον αφορά τις επενδύσεις και τα λοιπά, αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων είναι η αβεβαιότητα. Ναι, κανείς δεν ξέρει, κυρία αγαπητού, εάν τελικά θα έχουμε ανάκαμψη σε 2 περίπου χρόνια. Εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει οποιαδήποτε επιδείνωση ή εμφάνιση κάποιας καινούργιας μετάλλαξης που να μας φέρει τα πάνω κάτω, τότε υπολογίζεται ότι σε 2 περίπου χρόνια θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις και η οικονομία να επανέλθουν στην κανονικότητα. Μια κανονικότητα του 2019, αυτό να μην το ξεχνούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης εάν δεν υπήρχε η πανδημία. Άρα μιλάμε να επανέλθουμε σε δεδομένα, οικονομικά δεδομένα του 2019. Επαναλαμβάνω, οι επιχειρήσεις άντεξαν στην πλειοψηφία τους χάρη στο σχεδίο στήριξης της κυβέρνησης και απέδειξαν ότι μπορούν να προσαρμοστούν, μπορούν να αντέξουν την οποιαντίποτε οικονομική κρίση μέχρι στιγμής. Επιμένουμε εμείς και λέμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο να συνεχίσει περισσότερο στοχοποιημένα με εξελεγμένους λογαριασμούς αυτή τη στήριξη, διότι απέδειξαν αυτές οι επιχειρήσεις ότι είναι βιώσιμες και είναι κρίμα να χάσουμε έστω και ακόμα μια βιώσιμη που μπορεί να αντεπεξέλθει η επιχείρηση σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρσάρη. Να είστε καλά, θα παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αντίδραση και από το Υπουργείο και με βάση των ανησυχιών των δικών σας και όχι μόνο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.